Και βλέπω το αίτημα του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Δήμου Μηνώα Παιδιάδος η Ελπίδα προς την Δημοτική Αρχή σε ό,τι έχει να κάνει με την απαλλαγή των ανθρώπων της περιοχής από υποχρεώσεις, δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τέλους ακίνητης περιουσίας. Για δώστε μας το παρασύνθημα, κύριε Κατάτσιο. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές και καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Ναι, σωστά. Ναι, είναι ένα αίτημα, ένα ακόμη αίτημα δίκαιο του συλλόγου μας και το προτάσουμε με βεβαιότητα ότι αυτή τη φορά θα το πάρουμε. Ζητούμε λοιπόν την απαλλαγή από υποχρεώσεις δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού και φόρου των ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Όπως έχει γίνει σε ανάλογες περιπτώσεις και να ζητούμε να εφαρμοστεί ο νόμος του 175, το 175-46 του 2018. Στο άρθρο 20 λοιπόν, ο νόμος ξεκάθαρα δίνει τη δυνατότητα σε δήμους να απαλλάξουν τους πολίτες και τους δημότες σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης από την πολιτική προστασία λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας, αποδεδειγμένα βέβαια όπως είμαστε εμείς, και ή έχουν υποστεί ζημίες λειτουργικές που δεν μπορούν να είναι εν δράση και εν λειτουργία, να τους δώσει αυτό το δικαίωμα να απαλλαγούν από αυτά τα τέλη. Είναι ένα βάρος, δεν μπορεί να είναι τα σπίτια κλειστά και οι επιχειρήσεις κλειστές και να δέχονται φόρους, έμεσους φόρους. Είναι ένα πρόσθετο βάρος για τους συνδημότες μας και με αυτόν τον τρόπο εμείς απλά ζητούμε να κινηθούν οι διαδικασίες και να γίνει η απαλλαγή και η αφαίρεση αυτού του φόρου. Δεν ξέρουμε ποιον τρόπο γίνεται. Θα γίνει όμως όπως έχει γίνει και σε ανάλογες περιπτώσεις. Μιλάτε για το σύνολο των κατοίκων της περιοχής, έτσι, επαγγελματίες και όχι μόνο όλων. Όλων των πληγέντων, δηλαδή όλη η περιοχή του Αρκαλοχωρίου, οι οικισμοί που είναι γύρω από το Αρκαλοχώρι. Οι οικισμοί του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, όσοι έχουν κρυφθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης με βάση το ΦΕΚ, να συμπεριληφθούν. Αυτό το οποίο λέει το ΦΕΚ είναι ότι άσχετα με το αν το σπίτι σου έχει πέσει ή δεν έχει πέσει, έχει υποστεί ζημιές, δεν έχει υποστεί ζημιές, από τη στιγμή που είσαι σε σεισμόπληκτη περιοχή, είσαι σε περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ότι μπορείς να απαλλαγείς από όλα αυτά τα τέλη καθαριότητας, φωτισμού, φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, τέλους ακίνητης περιουσίας. Ναι, ναι. Για όσο χρονικό διάστημα λέει, αυτά είναι μη κατοικήσιμα και ως εκ τούτου δεν χρησιμοποιούνται. Επιλέξει το λέει, δεν είμαι νομοθέτης. Διαβάζω αυτό που μας έχουν βρει και μας έχουν στείλει και ζητούμε να εφαρμοστεί. Και μάλιστα ζητούμε αναδρομική ισχύ, όχι από την ημέρα που θα κάνει αίτηση ο κάθε δημότης ή ο κάθε πολίτης, από την ισχύ, από την ημέρα που έχει γίνει το συμβάν του σεισμού. Είναι ένα δίκαιο αίτημα, θα ανακουφίσει πολύ κόσμο, όπως επίσης. Είναι ένα δίκαιο αίτημα, δεν μπορεί και επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή είναι κλειστές. Από τις 27/9 όρους... δηλαδή 2021 και μετά ζητάτε να ισχύσει αυτό. Ακριβώς, από 20, ναι, την ημέρα του σημείου και μετά. Ναι, αυτά τα τέλη τα οποία σας αποστέλλονται με τι ημερομηνία είναι? Είναι τα τέλη του 21, δηλαδή από τον 1ο μέχρι τον 9ο του 21. Ναι, αυτά τα τέλη ζητούμε από το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο μετά το σεισμό να αφαιρεθούν ή να γίνει κάποιο συμψηφισμό σε κάποιο επόμενο λογαριασμό. Μάλιστα. Συμψηφισμό σε κάποιο επόμενο λογαριασμό. Τώρα λίγο δεν ξέρω πώς, ναι, θα το κάνει είναι αυτό λίγο δύσκολο, η οικονομική υπηρεσία. Ωραία. Και πώς θα μπορέσει να σας βρει όλους μαζί και να κάνει αυτό το διαχωρισμό, και αν έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτό το διαχωρισμό και αν έχει το προσωπικό να κάνει αυτό το διαχωρισμό. Ναι, θα μας χαροποιήσουν, κυρία Δουλγεράκη, τουλάχιστον να ισχύσει και να εφαρμοστεί αυτή η διάταξη του νόμου. Το θεωρούμε ότι είναι ένα δίκαιο αίτημα και είναι μια συμπαράσταση προς το Δημότη. Από την εκάστοτε δημοτική αρχή και του διπλανού Δήμου και του δικού μας Δήμου. Κύριε Κατάτσιο, ωραία, να ρωτήσω και κάτι άλλο σε ό,τι έχει να κάνει με το ρεύμα. Για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί, για τα σπίτια τα οποία αυτή την ώρα δεν κατοικούνται, τους έρχονται οι λογαριασμοί του ρεύματος? Κανονικά. Στα σπίτια τους.
Βεβαίως, κανονικά έρχονται οι λογαριασμοί του ρεύματος. Δεν έχει γίνει κάτι από την πλευρά της πολιτείας, δεν έχει γίνει κάτι από την πλευρά της δημοτικής αρχής. Από τη στιγμή που δεν κατοικούνται αυτά τα σπίτια, από τη στιγμή που δεν τρέχουν ουσιαστικά οι μετρητές κλπ, να σταματήσουν να πληρώνουν ρεύμα για κάποιο διάστημα. Όχι, δεν έχει γίνει κάτι. Σας λέω, έρχονται και λογαριασμοί νερού και ρεύματος. Τα πάγια κάποιων τηλεφωνικών εταιριών έχουν κατόπιν αιτήσεως όμως του ενδιαφερομένου παγώνουν. Αυτό το ξέρω για τις τηλεφωνικές εταιρείες. Για το ρεύμα δεν έχω ακούσει κάτι. Δεν έχω δει και βλέπω λογαριασμούς που έρχονται σε σπίτια κίτρινα και κανονικά. Σαν να είναι κατοικήσιμο. Δηλαδή πληρώνουν τα πάγια οι άνθρωποι για την κατανάλωση. Τώρα τι κατανάλωση έχει. Τα πάγια πλέον, ναι, τα πάγια. Τα πάγια πλέον, ναι. Εφόσον δεν έχουν κάνει κάποια διακοπή. Αλλά δεν έχει γίνει κάποια ρύθμιση ή οτιδήποτε άλλο. Όχι, δεν έχει γίνει κάποια ρύθμιση. Για να καταλάβω και γιατί ο Νίκος Ιγουμενίδης έφερε αυτό το θέμα στη Βουλή, γι' αυτό και σας ρωτάω, σε ό,τι έχει να κάνει με τη ΔΕΗ και με τα πρωτόκολλα, σε ό,τι έχει να κάνει με τους οικίσκους. Γιατί κι εσείς σε οικίσκο μένετε. Ρωτάω πάρα πολύ απλά. Έχει μπει κάποιος μετρητής, γιατί τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μια φιλολογία, παραφιλολογία, πραγματικότητα, δεν ξέρω τι είναι, ότι εσείς καλείστε να πληρώσετε και το ρεύμα που καταναλώνετε στους οικίσκους και το νερό που καταναλώνετε. Εγώ έκανα την εξής σκέψη, γιατί μίλησα τις προηγούμενες ημέρες και με τον Δήμαρχο, δεν μπορώ να επικοινωνήσω αυτή την ώρα μαζί, το οποίος είπε, μα από τη στιγμή που δεν υπάρχουν μετρητές και δεν υπάρχουν υδρόμετρα, αυτά τα χρεώνεται όλα η Δημοτική Αρχή. Και εγώ θα ήθελα να τον ρωτήσω, εάν το βρω τον κύριο Φραγκάκη, είναι το εξής. Μέχρι πότε θα το χρεώνεται αυτό η Δημοτική Αρχή? Δηλαδή, μήπως παρακάτω δεν αντέχουν τα οικονομικά του Δήμου και από εκεί και πέρα ξεκινήσει το πανηγύρι και για εσάς? Γιατί μέχρι στιγμής αυτή τουλάχιστον η αναφορά του, δεν υπάρχουν υδρόμετρα, δεν υπάρχουν μετρητές, λίγο σας απαλλάσσει. Αλλά από την άλλη, πώς τον άλλον που μένει στον οικίσκο και τον σιτίζει μια ιδιωτική εταιρεία, όποια και αν είναι αυτή η εταιρεία και καλά κάνει εθελοντικά ή οτιδήποτε άλλο, του λες που δεν έχει να φάει, πήγαινε να πάει να πληρώσεις. Σωστά το λέτε, κυρία Δουλγκεράκη. Αυτές τις μέρες υπάρχει αυτή η φιλολογία και αιωρείται στον αέρα. Δημιούργησε μια έντονη ανησυχία από την Παρασκευή. Όπως κυκλοφόρησε η δήλωση του Δημάρχου στα site, ότι δεν προτίθεται ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή να επιβάλλει κάποιο κόστος για την ώρα, όπως το είπατε, μια και δεν υπάρχουν μετρητές ούτε υδρόμετα ούτε τέλεια αποχέτευσης. Είναι λογικό αυτό για την ώρα, όπως το επισημάνατε. Όμως οι κάτοικοι ανησύχησαν για αυτό το χαρτί που κυκλοφόρησε. Δηλαδή, τι χαρτί κυκλοφόρησε? Να υπογραφεί στο άρθρο 9 που αναφέρει ένα κομμάτι ότι τα έξοδα της ηλεκτροδότησης θα επιβαρύνουν τον παραχωρησιούχο. Για την ώρα η Δημοτική Αρχή δεν προτίθεται να βάλει. Πώς κυκλοφόρησε αυτό το χαρτί, τι θέλετε να πείτε? Ναι, θέλω να πω ότι υπήρξε αυτή η ανησυχία. Η Δημοτική Αρχή μας έδωσε διαβεβαίωση. Εκδόθηκε, όχι, ακούστε με, για να μην διευκολύνετε, για να το καταλάβω. Και μια λογική διαθέτω. Κυκλοφόρησε κάποιο χαρτί, εκδόθηκε κάποιο χαρτί από τη Δημοτική Αρχή ή από άλλη υπηρεσία που κάνει πάνω αναφορά και λέει ότι το ρεύμα, ξέρετε, θα το πληρώνετε εσείς που διαμένετε στους οικίσκους? Ζητήθηκε από το Δήμο τηλεφωνικά να προσέλθουν στα γραφεία του Δήμου να υπογράψουν κάποιους όρους παραχώρησης του οικίσκου. Αυτά μέχρι αύριο. Σας έχουν καλέσει, έχετε πάει εσείς ας πούμε προσωπικά? Όχι, ακόμα δεν έχω πάει, ναι. Αλλά όταν είδα αυτό το χαρτί στο άρθρο 9, όπως διάβασα, συγκεκριμένα στο άρθρο 9 αναφέρει ότι το ρεύμα θα πληρώνεται από τον παραχωρησιούχο, δηλαδή αυτόν που διαμένει. Όπως και εννοείται, σωστή είναι κάποιο όριο, έτσι δεν μπορεί να κανείς να το νοικιάσει, δεν μπορεί να το μεταφέρει σε άλλο χώρο, δεν μπορεί να το κάνει κάποια άλλη χρήση εκτός από την κατοικία. Ναι, αλλά ναι. Για να είσαστε, αυτό όμως, για να είσαστε αυτό το άρθρο 9 το θεωρώ ότι είναι περιττό και δημιουργήθηκε ολόκληρο θέμα, εφόσον υπάρχει και δεν ισχύει και κακώς υπάρχει μέσα. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Το πιο λογικό θα ήταν να μην υπήρχε αυτός ο όρος, εφόσον δεν υπάρχουν μετρητές, πολύ σωστά, και εφόσον δεν υπάρχουν και υδρόμετρα, πάλι σωστά, τότε γιατί μπήκε αυτός ο όρος? Θα μπορούσε λοιπόν να αφαιρεθεί για να εκλείψει και αυτή η φιλολογία
που αναστάτωσε τόσο κόσμο άδικα αυτό το τρίμερο. Σας πάει το μυαλό σας λίγο παρακάτω στο τι μπορεί να συμβεί βάσει αυτού του όρου, γιατί δεν ξέρετε, να σας πω κάτι, όταν δεν ξέρεις μέχρι ποιο σημείο μια δημοτική αρχή μπορεί να πληρώνει να αντέχει να πληρώνει όλα αυτά, εσείς ούτως ή άλλως εκ των πραγμάτων δεν έχετε να πληρώνετε, σε οικίσκους μένετε, σας ταΐζουν άλλοι, και δεν το λέω με την έννοια της προσβολής, το λέω με την έννοια της πραγματικότητας και το καταλαβαίνετε. Τώρα να ζητάς και από τον άλλο και το ρεύμα του σπιτιού του που δεν μένει, της επιχείρησής του που δεν μένει να πληρώνει, και το ρεύμα του οικίσκου να πληρώνει, όταν υπάρχει λέτε ΦΕΚ, όταν υπάρχει με τέτοιου είδους νομολογία, λυπάμαι, τώρα περίεργο ακούγεται. Να το προεκτείνω και λίγο παραπάνω, ναι, και λίγο παραπέρα. Γιατί όχι, αν άνοιγε η επιδότηση νοικίου και μπορούσε κανείς να νοικιάσει ένα σπίτι επιλογής του, μεγαλύτερο βέβαια, γιατί τα 20 τετραγωνικά, ξέρετε, είναι ένας μικρός χώρος που είναι δύσκολο να επιβιώσει μια οικογένεια με 4 άτομα ή με 3 άτομα. Θα μπορούσε ο καθένας να μην μπει σε αυτή τη διαδικασία, ούτε να πληρώσει το ρεύμα που βαρύνεται ο Δήμος για την ώρα, αλλά η πολιτεία κάλλιστα θα μπορούσε να ανοίξει τη διαδικασία επιδότηση ενοικίου και ο καθένας να κάνει τη ζωή του όπως και πρώτα. Έτσι δεν είναι? Όμως και αυτό το κομμάτι της επιδότησης ενοικίου πάει πολύ αργά. Ακόμα δεν έχουμε δει φως. Κανείς ακόμα δεν έχει πάρει χρήματα για να νοικιάσει κάποιο σπίτι. Και όλα αυτά είναι εύλογο να δημιουργούν και απορίες και προβληματισμούς και ανησυχίες σε εμάς εδώ στο Αρκαδοπόλη. Να καταλάβω ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι, ας το πω, αυτή την ώρα επιφυλακτικοί, γιατί δεν ξέρουν τι πραγματικά συμβαίνει, με ποιος παίρνει ενδεχόμενα, τι παίρνει, διότι αν τα θέλουμε να τα βάλουμε όλα στο τραπέζι, τότε θα ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται και είμαστε και εντάξει με τον εαυτό μας. Αλλά από τη στιγμή που ξέρεις από αυτούς τους 500 που έχεις εκεί μέσα στους οικίσκους, ότι αυτοί έχουν πραγματικό πρόβλημα, διότι αν δεν έχουν πρόβλημα και πήγανε να κάνουν πασαρέλα στους οικίσκους και να εκμεταλλευτούν τους οικίσκους, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ξέρετε να υπάρχουν τέτοιου είδους θέματα? Θα ήταν χαζό αυτό να το κάνει κανείς, να μείνει σε 20 τετραγωνικά, όταν ακόμα και ένας κρατούμενος δικαιούται 5 με 6 τετραγωνικά για να ζήσει ένα κελί. Δηλαδή, ποιος θα επιλέξει τώρα ένα χώρο 20 τετραγωνικά για να στεγάσει την οικογένειά του? Γιατί μπορεί να είναι κάποιος που επιφυλακτικά λέει, ρε παιδιά, να απαλλάξουν τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν πρόβλημα, και για τους υπόλοιπους να δουν πώς θα το διαχειριστούν το θέμα. Κοιτάξτε. Αυτό το θέμα, εσείς λέτε για το θέμα της ηλεκτροδότησης. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και για τους μετρητές, αλλά και για εκείνους οι οποίοι, δεν διαμένουν στα σπίτια τους. Υπάρχουν άνθρωποι που μένουν στα σπίτια τους αυτή την ώρα, ενδεχόμενα. Να είναι κίτρινο το σπίτι και να μένει στο σπίτι. Δεν ξέρω, και με χρησιμοποιούν το ρεύμα ή κάνουν οτιδήποτε άλλο και τους πάνε τα ρεβασάκια και πρέπει να πληρώνουν. Γιατί συνολικά έρχεται το θέμα αυτό? Όχι, δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να δώσω απάντηση. Είναι γενικό το θέμα. Ξέρω για την κατάσταση που υπάρχει στους οικίσκους, και ότι έρχονται οι λογαριασμοί ρεύματος στα σπίτια με τα πάγια των οικειών και των καταστημάτων που αυτή τη στιγμή δεν διαμένουν. Αυτό. Μάλιστα. Ωραία περνάτε. Μια χαρά. Τι να πω τώρα. Εύχομαι κάποια στιγμή να μας απαντήσει ο Δήμαρχος, όταν θα καταφέρουμε να τον βρούμε. Δεν ξέρω αυτή την ώρα. Υπάρχει μια δυσκολία στο να επικοινωνήσουμε μαζί του για να μας ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συμβαίνει και να έχετε κι εσείς μια απάντηση από τη δική σας, από τη δική του την πλευρά, και δημόσια, για να το πω διαφορετικά. Γιατί εντάξει, εσείς μπορεί να καταθέσατε ένα αίτημα, δύο κουβέντες μπορεί να είχατε μαζί του. Εγώ μπορεί να μίλησα μαζί του, αλλά δεν ήταν δημόσια η κουβέντα, ήταν κατηδία στο τηλέφωνο. Οπότε αφήστε το να δούμε, και το αφήνω σε εκκρεμότητα να δω τι θα απαντήσει η Δημοτική Αρχή από τη δική της την πλευρά. Κύριε Γκαντάτσιο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης, καλημέρα.